Ο διευθυντής δευτεροβάθμιας, ακολουθώντας την τακτική της κυβέρνησής του και του Υπουργείου του, φέρνει εν μέσω καλοκαιριού μία τροποποίηση στην κατανομή των μαθητών, αλλά όπως βλέπετε δεν μας έχει πιάσει στον ύπνο. Πρέπει να καταλάβει ο διευθυντής δευτεροβάθμιας, διότι εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή εδώ σε τοπικό επίπεδο την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, ότι με ξένα κόλληβα κηδεία δεν γίνεται. Και μιλάω για κηδεία γιατί ο στόχος είναι να ενταφιαστεί ουσιαστικά ο δημόσιος χαρακτήρας της λειτουργίας του δημόσιου σχολείου και να μετατραπεί με τους νόμους που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας, να μετατραπεί η λειτουργία του σε λειτουργία ιδιωτικο-οικονομική. Αυτό το βλέπουμε και στα νοσοκομεία. Με αυτόν τον τρόπο πάνε να λειτουργήσουν και τα νοσοκομεία μας, λειτουργούν ήδη. Αλλά και γιατί και αυτό δεν γίνεται. Υπάρχει έντονο πρόβλημα σχολικής στέγης. Δεν γίνεται λοιπόν έτσι. Γιατί ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο για τα ΕΠΑΛ, για την τεχνική εκπαίδευση, που ουσιαστικά προσπαθεί να δημιουργήσει κάμπους στο ακροτήρι και τη μεταφορά του γέλα ακροτηρίου. Εδώ πέρα λοιπόν, ούτε το ένα πιστεύω ότι θα καταφέρουν, δηλαδή τον ανταφιασμό του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, ούτε όμως και σε τοπικό επίπεδο, ουσιαστικά τη μετακίνηση σχολείων και τη δημιουργία εκ των ενόντων πειραματικού ή κάμπους. Χρειάζεται να λυθεί το πρόβλημα της σχολικής στέγης, το οποίο και ο Δήμος έχει ευθύνη, γιατί μόλις τώρα στις 20 Ιουλίου προχώρησε στη δεύτερη φάση για τα ΣΔΙ. Πιστεύω ότι όπως δεν κατάφεραν να προχωρήσουν τα σχέδιά τους και για το πειραματικό και για το γέλα ακροτηρίου μέχρι τώρα, θα βρουν μπροστά τους και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.